Και κεντριά διαφυρά την πάνταση μας. Καλημέρωση και βοήθειά μας. Χρόνια πολλά. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου να βρεθούμε σε αυτό εδώ το ευλογημένο τοπίο της πατρίδας μας και να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία στο αγιασμένο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Γνωρίζετε βέβαια πως ο Άγιος Νικήτας, γοτθικής καταγωγής, γνώρισε τον χριστιανισμό ζώντας την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πριν ακόμα το διάταγμα των Μεδιολάνων, που ήταν το διάταγμα της ανεξιθρησκείας και η πίστη του στον Χριστό έγινε αιτία να δυσαρεστηθούν όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι του ειδωλολάτρες και να αρχίσουν να προσπαθούν να πείσουν τον Νικήτα να αλλάξει την πίστη του και να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Νικήτας όμως γνώριζε τη δύναμη πια της παρουσίας του Χριστού στη ζωή του και έτσι καθόλου δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι μπορεί να αρνηθεί αυτή την πίστη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι συνάνθρωποι του να τον οδηγήσουν στο μαρτύριο και με μία μανία πρωτοφανή να αρχίσουν να τον δέρνουν, λέει το Συναξάρι, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε δεν έμεινε κανένα από τα κόκαλά του που να μην σπάσει. Και όταν πια είδαν ότι ακόμα και με σπασμένα τα πόδια, τα χέρια, το σώμα ολόκληρο, εκείνος δοξολογούσε το όνομα του Θεού, για να μην πιστεύουν σε αυτόν όσοι τον έβλεπαν, άναψαν μια μεγάλη φωτιά και τον πέταξαν πάνω να τον κάψουν. Και μέσα από τη φωτιά ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Νικήτας φώνασε την πίστη του στον Χριστό και μετά από πολλές ώρες, παραμένοντας τη φωτιά την οποία συνέχεια τροφοδοτούσαν με ξύλα οι συνάνθρωποι του, οι πατριώτες του, οι Γότθοι, άφησε το πνεύμα του. Αλλά όταν καταλάγιασε πια η φωτιά και έμειναν μόνο οι στάχτες και οι άνθρωποι που ήταν τριγύρω περίμεναν να δουν εξαφανισμένο το σώμα του Νικήτα, πλησίασαν και είδαν πως το σώμα του δεν είχε πάθει καθόλου τίποτα, δεν είχε καν καψαλιστεί. Το σώμα του Νικήτα κοιτόταν πάνω στη φωτιά, πάνω στη στάχτη πλέον της φωτιάς, χωρίς να έχει ούτε μία παραμικρή μαυρίλα που να φανερώνει ότι το σώμα αυτό το ακούμπησε φωτιά. Πήραν λοιπόν οι χριστιανοί το σώμα του και με ευλάβεια το έθεσαν μέσα σε μία Λάρνακα και το προσκυνούσαν, χτίζοντάς του μάλιστα και έναν μεγάλο ναό. Αυτό τον Άγιο ένδοξο μεγαλομάρτυρο Νικήτα βρισκόμαστε και εμείς εδώ να τιμήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τη δύναμη να υποστούμε την κακία του κόσμου για να μπορούμε να βγούμε πέρα από αυτήν ζωντανή και ακέραιη. Και η ζωντάνια δεν είναι, αδελφοί μου, μια υπόθεση της γης. Είναι μια υπόθεση της αιωνιότητας. Γιατί η ζωή μας στη γη διαρκεί λίγο, ενώ η ζωή μας στον παράδεισο θα διαρκέσει αιώνια. Αυτό τον παράδεισο όμως πρέπει να τον ετοιμάσουμε και αυτή την πίστη με απλές κινήσεις. Την παραμονή του Σταυρού και του Σταυρού ήμουν φέτος στην Ίσυρο. Και εκεί πάνω στο μοναστήρι του Δημίου Σταυρού, στο βουνό πάνω από το ηφαίστειο, πλησίασε να προσκυνήσει την εικόνα ένας πατέρας κρατώντας ένα παιδί αγκαλιά. Την ώρα λοιπόν που πέρναγαν από δίπλα μου, εκεί βρισκόταν μια εικόνα της Παναγίας. Το παιδάκι κοίταξε προς την εικόνα της Παναγίας και γέμισε το πρόσωπο του χαρά και λέει στον πατέρα του «Μπαμπά, η Παναγία μας». Και ο πατέρας το χάιδεψε και του είπε «Ναι παιδί μου, η Παναγία μας». Αναγνώρισε δηλαδή το παιδί αυτό που του είχαν μάθει στο σπίτι, το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτή είναι η μεγάλη υπόθεση του γένους μας. Να διδάξουμε στα παιδιά μας την πίστη, να τους δώσουμε την ελπίδα και τη δύναμη για ζωή, να τους δείξουμε το πρόσωπο του Θεού μας, να τους δείξουμε τη δυνατότητα να
κοιτάζουν το πρόσωπο της Παναγίας και να το αναγνωρίζουν, να την αγαπήσουν την Παναγία και τους Αγίους και τον Χριστό που εκείνη κρατάει αγκαλιά. Γιατί αν τα παιδιά μας δεν αγαπήσουν την Παναγία και τον Χριστό που κρατάει την αγκαλιά της, δεν θα μπορέσουν να αγαπήσουν τον άνθρωπο. Και αλίμονο σε αυτόν τον κόσμο που οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Αυτή είναι η πίστη μας. Είναι απλή, αλλά θέλει να βάλουμε την καρδιά μας σε διαδικασία και σε περιπέτεια μερικές φορές της προσφοράς του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Να προσφέρουμε στα παιδιά μας για να προσφέρουν και αυτά στον κόσμο αύριο, για να γίνει ο κόσμος καλύτερος από ό,τι είναι τώρα, για να μπορεί να υπάρξει η συνέχεια στην Βασιλεία των Ουρανών στους αιώνας των αιώνων. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα σας εύχομαι. Να είστε καλά.